Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, στον προσκεκλημένο μας για σήμερα. Είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, ο κύριος Σιμεών Χούπας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας μιλήσει για μια ημερίδα που πραγματοποιείται αύριο και είναι μια ημερίδα η οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Και αναφέρουμε βέβαια στα γεγονότα στην Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Χούπα. Καλή σας ημέρα. Η ημερίδα η οποία πραγματοποιείται αύριο έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές και νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των εικόνων βιβλικής καταστροφής από την Δυτική Αττική που είχαν μάλιστα και ανθρώπινες απώλειες. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο απασχολεί έτσι τοπικά την κοινωνία είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο, υπάρχει ο φόβος να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχες εικόνες και σε τοπικό επίπεδο. Για την περιοχή σας, ποια είναι η εικόνα που έχετε, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια περιοχή έτσι ιστορική, παλιά, ρημοτομικά, έτσι με αρκετά προβλήματα. Ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος? Ναι, να σας πω. Κίνδυνο καταρχάς από αυτό που είπατε, ότι η μερίδα αυτή την οποία είχαμε σχεδιάσει εδώ και καιρό να την κάνουμε, συμπίπτει ατυχώς με όλη αυτή την τραγωδία που συνέβη στη Δυτική Αττική και συνεχίζεται. Η γειτονιά μας εδώ, η Αγία Τριάδα, όπως είναι γνωστό, είναι μια παλιά γειτονιά με έναν πολεοδομικό ιστό, πολύ ίδια με στενά διαμορφωμένο, και οπωσδήποτε υπάρχουν κίνδυνοι για κάθε φυσική καταστροφή. Οι κίνδυνοι οι οποίοι εμείς είχαμε ξεκινήσει με τους σεισμούς, ας πούμε, αν γίνει ένα σεισμός τι θα γίνει, καταστρεπτικός, τι θα γίνει στην Αγία Τριάδα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τα σπίτια είναι παλιά, εγκαταλελειμμένα τα περισσότερα, οι δρόμοι είναι στενοί, άρα υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Θα πρέπει λοιπόν οι κάτοικοι να είναι ενημερωμένοι πώς θα αντιδράσουν, πού θα αναζητήσουν έναν ελεύθερο χώρο διαφυγής, όλα αυτά τα πράγματα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και σε μια πυρκαγιά. Το αντίστοιχο συμβαίνει πιθανόν και σε μια πλημμύρα. Πριν από χρόνια, τη δεκαετία του 50, μου λένε, γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει, είχε εδώ είναι μια περίπτωση πλημμύρας. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, και επειδή ο πολεοδομικός ιστός της γειτονιάς μας της Αγίας Τριάδας είναι έτσι διαμορφωμένος, είναι ενδεχόμενο κάποια στιγμή να συμβεί κάτι, προσπαθούμε να προετοιμαζόμαστε, αλλά να είναι ενημερωμένος και ο κόσμος το πώς θα πρέπει να αντιδράσει, τι θα πρέπει να προβλέπει. Υπάρχει αυτό... ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής σας για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν, ξέρουν, είναι κτήμα τους, το πώς θα πρέπει να κινηθούν? Όχι, δυστυχώς όχι, και γι' αυτό εμείς σαν σύλλογος αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα για να ενημερωθούν ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησα και τη συνεργασία της πολιτικής προστασίας του Δήμου, και μάλιστα θα έχουμε μαζί μας και την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ και την Προτέκτα και την πολιτική προστασία του Δήμου, οι οποίες κάθε τον από την πλευρά του θα πληροφορήσει τον κόσμο για τα ενδεχόμενα, τις αντιδράσεις, τι κάνουμε. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει λοιπόν να έρθει ο κόσμος αύριο το πρωί στις 10 η ώρα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, είναι κοντά στην Παλιά Λαχαναγορά, όπου εκεί θα γίνει αυτή η ημερίδα πληροφόρησης. Και γι' αυτό έχουμε βγει, έχουμε καλέσει τον κόσμο και μέσα από SMS και μέσα από mail και μέσα από... Ευχαριστούμε και εσάς από τη δυνατότητα που μας δίνετε στους ακροατές να τους ενημερώσουμε. Και δεν λέμε μόνο για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για όλους, βεβαίως. Δεν το συζητάμε αυτό. Κύριε Χούπα, επειδή βλέπω στην σχετική αφίσα για την ημερίδα ότι αναφέρεστε στους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, έχετε διαπιστώσει στην Αγία Τριάδα ότι υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιοι δρόμοι ενδεχομένως, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όπου για παράδειγμα δεν μπορεί εύκολα να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα ή ένα στενοφόρο, επειδή ακριβώς είναι έτσι πολύ στενά τα στενή οι δρόμοι της περιοχής, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν μπορεί να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα, και μάλιστα να σας πω και κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, δίπλα ακριβώς στο σπίτι που μένω εγώ, ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο έπιασε φωτιά, πήρε πυρκαγιά. Ο δρόμος στον οποίο μένω μπορεί να φτάσει πυροσβεστικό αυτοκίνητο, όμως έμεινε 200 μέτρα μακριά, γιατί είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να περάσει. Δεν είναι μόνο τα στενά σημεία, αλλά είναι και η πληθώρα των αυτοκινήτων
τα οποία παρκάρουν και με κίνδυνο. Αν θα περάσετε δηλαδή τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Αγία Τριάδα, έχουν σπασμένα καθρέφτες, έχουν ξυσίματα, έχουν... αλλά έχουμε την αίσθηση όλοι μας κακώς ότι πρέπει το αυτοκίνητό μας να το έχουμε μπροστά στην πόρτα μας. Mm-hmm. Έτσι. Και υπάρχουν τέτοια προβλήματα πέρα των στενών σημείων που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πλησιάσει. Mm-hmm. Σε αυτό εμείς θέλω με την ευκαιρία να πω ότι επειδή μας απασχολούν τα θέματα της καθημερινότητας για τους κατοίκους, υπάρχουν στην Αγία Τριάδα 5 κρουνοί. Είμαστε σε συνεργασία με την ΔΕΙΑΗ και την πυροσβεστική, η κρουνή αυτή να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη. Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι δεν έχουν πάντα νερό. Ναι. Θα πρέπει να γίνει ένα δίκτυο υποπίεση ξεχωριστό για να έχουν πάντα νερό. Αυτό είναι γιατί τι να την κάνεις την υποδομή αν δεν είναι λειτουργική. Ακριβώς. Mm. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα για να γίνει, πολύ δαπανηρό. Θα γίνει όμως, πιστεύουμε, με την ανάπλαση της Αγίας Τριάδας, που πιστεύουμε ότι γρήγορα θα έχουμε τελειώσει με τις διαδικασίες των εγκρίσεων, των τελικών εγκρίσεων, δηλαδή τη δημοσίευση ΕΦΕΚ, mm-hmm. ώστε να βάλουμε πρόγραμμα. Όμως, μέχρι τότε, είμαστε, χθες μάλιστα είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ και μελετάμε μήπως βρούμε άλλους τρόπους για ένα διάστημα προσωρινό, ώστε να έχουμε εξασφαλίσει σε κάποια σημεία αποθήκες νερού ναι. και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα αν δεν μπορεί να πλησιάσει το μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτό νομίζω είναι μια καλή ιδέα, μια εναλλακτική εν πάση περιπτώσει, εφόσον ακριβώς δεν μπορούν να έχουν πάντα νερό ναι. οι κρουνοί. Ναι, τη μελετάμε και είμαστε σε διαδικασία συνεργασίας. Έχετε σκεφτεί, δηλαδή, έχετε εντοπίσει κάποια σημεία στα οποία μπορούν να χωροθετηθούν αυτές οι αποθήκες? Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Για πόσες μιλάμε στον αριθμό, και είναι κάτι υλοποιήσιμο, εύκολα, δαπανηρό? Όχι, δεν είναι, γι' αυτό το συζητάνε, δεν είναι δαπανηρό. Mm-hmm. Εύκολα μπορεί να γίνει, να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλά σημεία. Ελεύθερα γιατί σημεία. Έχουμε, ναι, mm. και πρέπει αυτές να μπουν σε σημεία που είναι στα στενά, που δεν μπορεί να πλησιάσει η πυροσβεστική. Και όχι σε, υπάρχουν κάποια ελεύθερα σημεία, αλλά εκεί πλησιάζει και το όχημα της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν σε αναζήτηση και έχουμε τη Δευτέρα ραντεβού με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ να περιηγηθούμε, να του υποδείξουμε εμείς τα σημεία τα οποία θεωρούμε κρίσιμα για αυτή την περίπτωση, και αν μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα θα έχουμε ένα πρώτο μέτρο εξασφάλισης. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα σίγουρα για την περιοχή. Ναι, δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη τέτοια καταστροφή, αλλά οπωσδήποτε θα βοηθήσει, θα διευκολύνει. Mm-hmm. Κύριε Χούπα, πριν σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας και σας αποδεσμεύσω. Εγώ σας ευχαριστήσω. Μία τελευταία. Για τη δυνατότητα να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Μία τελευταία ερώτηση. Έτσι, στα διαδικαστικά και στα πρακτικά, αν χτύπα ξύλο, σημειωθεί κάποια φυσική καταστροφή, ο κόσμος πού συγκεντρώνεται? Υπάρχει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα για τα σημεία που μπορούν να συγκεντρώνονται οι πολίτες σε διάφορα μέρη του Ηρακλείου, σε διάφορες περιοχές? Για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, ποιο είναι το πλησιέστερο σημείο, πού πρέπει να κατευθυνθεί ο κόσμος, δηλαδή η οδηγία που πρέπει να έχει κατά νου ποια είναι? Να σας πω, υπάρχουν 7 σημεία που μπορεί να κατευθυνθεί ο κόσμος. Θα μοιράσουμε στους ανθρώπους που θα έρθουν ένα δελτάριο που έχει ετοιμάσει η πολιτική προστασία του Δήμου, mm-hmm. στο οποίο αναγράφεται για την Αγία Τριάδα, αναγράφονται τα σημεία που μπορούν να κατευθυνθούν σε περιπτώσεις κινδύνου. Mm-hmm. Επομένως θα έχουν την άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση για το πώς πρέπει να κινηθούν και τι πρέπει να κάνουν. Βεβαίως, θα μοιραστούν δελτία, ενημερώσεις, mm-hmm. Ώστε ο κόσμος να ξέρει, και γι' αυτό θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος να ακούσει, να ενημερωθεί και να πάρει και τα στοιχεία αυτά, να τα έχει στο σπίτι του μαζί και με άλλες πληροφορίες τις οποίες εμείς σαν σύλλογος δίνουμε, έχουμε εκτυπώσει και δίνουμε, παραδείγματος χάρη πληροφορίες για το να μπορεί ο καθένας να τηλεφωνεί, γιατί υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, υπάρχει εφαρμογή, καίγεται, κάπου καίγεται μια λάμπα, έτσι, πρέπει να ειδοποιήσουν, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να ειδοποιήσουν την καθαριότητα, mm-hmm. τα τηλέφωνα. Θέλουν να διώξουν μεγάλα αντικείμενα, πετάνε στρώματα στο δρόμο, πετάνε ντουλάπια, πετάνε τέτοια πράγματα. Υπάρχει τηλέφωνο που αν το πάρουν έρχεται το αυτοκίνητο του Δήμου στην πόρτα τους και το παίρνει κατευθείαν. Mm-hmm. Κάποιες υπηρεσίες διαθέσιμες του Δήμου που όμως δεν τις γνωρίζουμε ενδεχομένως πολύ καλά και δεν κάνουμε χρήση.
Ακριβώς γι' αυτό εμείς έχουμε εκτυπώσει ένα δελτίο που έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και τηλέφωνα υπηρεσιών να πάρουν οι κάτοικοι να ξέρουν να λειτουργούν. Mm-hmm. Άρα πολλαπλούς σκοπούς εξυπηρετεί η αυριανή ημερίδα, και ενημέρωση για τις φυσικές καταστροφές αλλά και ενημέρωση για θέματα καθημερινότητας και πώς μπορούμε να διευκολυνθούμε. Άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθήσει κανείς την ημερίδα αυτή, είτε είναι κάτοικος της Αγίας της Τριάδας είτε άλλης περιοχής. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη βέβαια η συμμετοχή και να μας επαναλάβετε και το ραντεβού για την ημερίδα. Το ραντεβού είναι 10 η ώρα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας όπως λέγεται, εμείς το λέμε Ευρωπαϊκό Σχολείο. Είναι κοντά στην Παλιά Λαχαναγορά, στο Καπνοκοπτήριο και στην Αγία Τριάδα, την εκκλησία δίπλα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Χούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή συνέχεια στις πολλές ομολογουμένες δράσεις που κάνετε για την περιοχή της Αγίας Τριάδας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.